Δεν μας είπατε ώρα, όμως μου είπατε ελάτε, αλλά ώρα καθόλου. Δεν είπα ώρα. Τι ώρα, αφού πάντα 7 είμαστε, τι να πει ώρα να πει. Δημήτρη. Θα φωτογραφίσεις, Δημήτρη. Δεν σε παίρνει εσένα. Θα κάτσω από την ελιά. Κάτσε. Από την ελιά. Εδώ, 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 εδώ. Εδώ. Κάτσω εγώ από πίσω. Άμα κάτσε δίπλα του εκεί. Πες. Γιατί τάκι αποφεύγεις. Δεν θέλω να με μένει, δεν έχω πει εδώ. Έλα τάκι, σου φέρε καρέκλα ο Βαγγέλης. Θα κάτσει σκηνοθέτη. Θα κάτσει σκηνοθέτη εκεί πέρα. Γιατί άλλοι, επειδή ξέρω δεν ξέρω γιατί έρχονται άλλοι. Εντάξει. Προσεγγή τα κάνω. Νίκο, ποιο σε έφερε και ήθελα να περάσω. Με τα ποδιά σας. Λοιπόν, αρχίζουμε εμείς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, στο προηγούμενο θέμα μιλήσαμε για τα δεινά που θα ακολουθήσουν ή έχουν αρχίσει μάλλον και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια από τους ανθρώπους, τους καινοκίνητους της νέας εποχής. Στο σημερινό θέμα θα αναφέρουμε, θα διαβάσουμε κιόλας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που τον τόπο αυτό τον αφήνουν σιγά σιγά να ερημώσει. Όμως, θα ήθελα να προσθέσω και ένα μεγάλο παράπονο του Κυρίου. Όσοι έχουμε τύχει να ακούσει ή έχει πέσει στα μάτια μας από το Ευαγγέλιο, σε κάποια στιγμή ο Κύριος, όταν είδε μετά από προσπάθεια 3 ετών από κηρύγματα, από θαύματα που γέμισε ολόκληρη τη Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ, επειδή είδε ότι δεν μπορούσε, όχι δεν μπορούσε, δεν ήθελα να παρεβιάσει και ο Κύριος τη θέλησή των Εβραίων και αυτοί δεν μετακινούνται από τα θονερά τους σχέδια για να το σταυρώσουν, είπε, εγώ το έργο μου το έκανα. Επειδή δεν είδα να ανταποκριθούν οι άνθρωποι, γι' αυτό αυτός ο τόπος, είπε ο Κύριος, για τα Ιεροσόλυμα, αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Το σπίτι αυτό, η Ιερουσαλήμ ολόκληρη, είναι εγκαταλείπω εγώ σαν Θεός και μένει έρημη. Και όντως, έμεινε έρημη, γιατί ήρθαν, είπαμε, και το έχουμε ξαναπεί και το ξαναπούμε, μετά από 40 χρόνια, μετά την Ανάσταση του Κύριου, 40 χρόνια, οι Ρωμαίοι και την περικύκλωσαν γύρω γύρω και την ισοπαίδωσαν πέρα για πέρα. Ιδού, λέει, δε θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Γιατί το μνημονεύω αυτό.
γιατί για οποιοδήποτε κακό, γενικό κακό, που εγγίζει όλους τους ανθρώπους και δεν αφήνει απείραχτο κανένα, και εννοώ όλους, εννοώ και τους Αγίους και τους ασεβείς αμαρτωλούς που δεν μετανοούν. Για, επαναλαμβάνω, για οποιοδήποτε κακό, όλοι μαζί φταίνε και όλοι μαζί φταίνε. Όμως, τα κακά αντιμετωπίζονται. Έχει αρχίσει το κοσκίνισμα. Λέει, Πέτρο, είπε ο Κύριος, παραμονές του πάθους. Θα σε κοσκινήσει ο Σατανάς. Θα σε βάλει στο κόσκινο, θα σε πειράξει πάρα πολύ και θα με αρνηθείς. Αλλά εγώ θα σε στηρίξω. Γιατί έκανα την προσευχή μου, προσέξτε το αυτό, την προσευχή μου σαν άνθρωπος στον πατέρα μου, για να σε στηρίξει την ώρα του πειρασμού. Άρα, πίσω από οποιοδήποτε κακό, στέκει το χέρι του Θεού και δεν προχωράει πέρα για πέρα να κάνει το κακό, τη ζημιά. Μελετώ λοιπόν, συνέχεια από το προηγούμενο θέμα, με το τίτλο τούτο το θέμα είναι «Ποια είναι τα όπλα μας, τα πνευματικά και τα πρακτικά». Ο πόλεμος που έχει επιβληθεί, θα γίνει και κάποια ανάλυση εσωτερικά, το δείτε, απρόκλητα στον τόπο μας που λέγεται Ελλάδα, από τις δυνάμεις τις αντίθεες και τις ανθεληνικές, γιατί ποτέ ο πραγματικός Έλληνας δεν βάζει φωτιά στον τόπο του. Από τις ανθεληνικές δυνάμεις της νέας τάξεως πραγμάτων δεν είναι μέχρι στιγμής πόλεμος που γίνεται με όπλα υλικά, με πυροβόλα και πυρηνικές βόμβες. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο. Αλλά είναι ένας πόλεμος, είναι ορατός, δεν είναι ορατός. Είναι γενικός, ο πόλεμος αυτός, είναι και πολυμέτωπος, έχει πολλά μέτωπα. Αρχίζει από τα νήπια και περνάει όλες τις ηλικίες μέχρι εκείνον που αφήνει την τελευταία πνοή και πάει την άλλη ζωή. Όλους τους προσβάλλει ο πόλεμος αυτός. Και επαναλαμβάνω, είναι οικονομικός, υλικός πόλεμος και το ζούμε σίγουρα, το ζούμε. Όλοι το ζούμε. Γίνεται τόση μεγάλη χρήση αυτής της βίας που επιβάλλει η τηλεόραση, που τρομοκρατείται ο άνθρωπος, όποιος ανοίγει τηλεόραση. Είναι λοιπόν πολυμέτωπος, έχουν στα χέρια τους τα μέσα και πολεμούν χωρίς όπλα και αφοπλίζουν τον άλλον και ο άλλος δεν μιλάει. Και ποιος είναι ο σκοπός του πολέμου αυτού, το τονίζω και το τονίζει και εδώ. Οριστικός αφανισμός μας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να διαγραφούμε
σαν Έλληνες και κυρίως σαν Ορθόδοξοι από το πλανήτη που λέγεται Γη. Από την πλανήτη. Ειδικά εμάς, μεθοδικά, όλες οι δυνάμεις και του εξωτερικού και εδώ στο εξωτερικό οι υπηρέτες των δυνάμεων του σκοταδιού, ένα στόχο έχουμε. Να αφανιστούμε σαν Ορθόδοξοι και σαν Έλληνες. Είναι πόλεμος λοιπόν πνευματικός, αφού μιλάμε αφανισμός Ορθοδοξίας, είναι πόλεμος και υλικός, αφού πρόκειται να στερηθούμε υλικά αγαθά. Δεν είναι έτσι? Και υλικά αγαθά. Σημειώνει εδώ ο κύριος Σωτήρχος το εξής. Αποβλέπει και στην εξαφάνιση της πίστεως των Ορθοδόξων και της αλήθειας, που τα δύο αυτά είναι ο τρόπος ζωής μας. Η Ορθοδοξία, η πίστη στην Ορθοδοξία, ένα, και στην αλήθεια, τα δύο αυτά δίνουν νόημα στο ότι είμαστε Έλληνας, Ρωμιοί. Αυτός ο πόλεμος που γίνεται, που έχει ήδη προκαλέσει αλλίωση στο χαρακτήρα των Ελλήνων, τι σημαίνει αυτό? Έχει καταφέρει να βγάλει τις αξίες μέσα από την ψυχή των περισσότερων Ελλήνων. Τις αξίες. Ελλάδα, Ορθοδοξία, Χριστός, τιμιότητα, δικαιοσύνη. Αυτός ο πόλεμος που γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει καταφέρει, από έξω κατευθύνεται και έχει καταφέρει οι Έλληνες να μοιάζονται καθόλου στο μεγαλύτερο ποσοστό τους για τις ηθικές αξίες. Ελευθερία, δικαιοσύνη, τιμιότητα, Χριστός. Δεν ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και έχει περάσει το μήνυμα καλή ζωή. Καλή ζωή. Θέλει να αλλάξει λοιπόν και την ψυχή, ο πόλεμος αυτός, να αλλάξει και την εσωτερική του ανθρώπου συγκρότηση. Δηλαδή, από τι η ψυχή πώς στηρίζεται, από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Θέλει και αυτό να τα αλλάξει από μέσα, ο πόλεμος αυτός. Επειδή λοιπόν πρόκειται για τα σοβαρότατα της φυλής μας αγαθά, γι' αυτό και πρέπει και εμείς να προβάλλουμε αντίσταση. Πρέπει να προβάλλουμε αντίσταση. Όχι, δεν θα περάσεις. Κάπου περνάει στο μυαλό μου, ίσως κάποιος σκέπτεται να πει, εγώ ένας, τι να κάνω. Στον ένα στηρίζεται ο Χριστός, ένας ήταν και ο Κύριος. Ένας. Και λίγους είχε ο Κύριος και άλλαξε τον κόσμο. Συνεχίζω. Έχουμε να πούμε, αφού είναι πνευματικός ο πόλεμος και υλικός, ότι τα όπλα είναι και πνευματικά και πρακτικά. Λάμε για, προσέξτε το λέμε, θέλουν να μας αλλάξουν την ομορφιά της ψυχής, το μεγαλείο της, τα ιδανικά της με τον πόλεμο αυτό. Και από την άλλη πλευρά μας τραβάνε το χαλί που είχαμε κάποτε πληθώρα και σιγά σιγά το παίρνουμε με τα υλικά αγαθά και μας το κουνάνε και μας λένε, βλέπετε, κινδυνεύετε. Αν δεν το λένε όπως το λέω εγώ τώρα, στην πράξη γίνεται. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε λοιπόν και όπλα πνευματικά και όπλα πρακτικά. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας.
ότι από αυτό τον τόπο εδώ που ζούμε εμείς πέρασαν πολλοί εχθροί και με πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Παραδείγματος χάρη, 300 χρόνια προ Χριστού πέρασαν από εδώ οι περσικές δυνάμεις. Μιλάμε για τεράστια, η πρώτη δύναμη της τότε εποχής. Μία χούφτα είμαστε εμείς, η μία χούφτα ήταν αυτή που τους αντιμετώπισαν, αλλά είχαν μέσα εσωτερικό περιεχόμενο στην ψυχή τους και τους απόκρουσαν. Έχουν περάσει από εδώ, εκτός από τους Πέρσες και οι Ρωμαίοι, έχουν πατήσει τα ποδάρια τους εδώ και στην Αθήνα μέσα και αναγκάστηκαν οι Ρωμαίοι με τα μακριά δόρατα που είχαν, τις λόγχες, τις ασπίδες, εμείς είχαμε σκύψει το κεφάλι κάτω, αλλά είχαμε πνευματικά άγαθα και αναγκάστηκαν οι Ρωμαίοι να φωνάξουν και να πούνε. Η Ελλάδα, όχι εμείς, οι Ρωμαίοι, υποτάξαμε με τα όπλα και τους κάναμε σκλάβους τους Έλληνες, αλλά αυτοί κατάφεραν με τον πνευματικό τους πολιτισμό να μας υποτάξουν. Και έπαιρναν από εδώ ανθρώπους πνευματικούς που πήγαιναν στη Ρώμη. Και στη συνέχεια αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι που μάθαναν γράμματα στους Ρωμαίους, στη συνέχεια έκαναν τους Ρωμαίους να σκέπτονται με δέος, με σεβασμό προς τον ελλαδικό χώρο. Έφυγε αυτός ο εχθρός. Με τι όπλο? Με τα πνευματικά όπλα. Με πνευματικά όπλα. Όχι με δόρατα που είχαν οι Ρωμαίοι. Μη λέμε δεν μπορούμε, δεν έχουμε όπλα. Ας έχουν δυνάμεις αυτοί οι υλικές. Το πώς απαντάει ο Θεός δεν μπορούμε να το διαβάσουμε με τίποτα. Δεν διαβάζεται αυτό. Έφυγαν λοιπόν οι Ρωμαίοι. Στη συνέχεια ήρθαν οι Μωαμεθανοί, οι Μισέλληνος των Τούρκων. Πιάσανε όλη την πόλη, όλες τις περιοχές που ήταν χριστιανικές και την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ήταν χριστιανική, κατοικούσαν χριστιανοί στην Αίγυπτο. Και όλη η περιοχή της Αιγύπτου μέχρι το Ισραήλ μέσα ήταν μοναστήρια τεράστια, με χιλιάδες μοναχούς, τα οποία δεν υπάρχουν τώρα. Τα εξαφάνισαν όλα οι Τουρκαλάδες, οι Άραβες. Μέσα αυτούς είναι και οι Τουρκαλάδες. Κατακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη και εδώ πατούσε αρβίλα τουρκικιά. Πού είναι τώρα, πώς είμαστε τότε κάτω από το τουρκικό ποδάρι στη Σκλαβιά που λέει εκεί ο Διονύσης Ολομός. Τα άσκια ζυβοβέρα και τα πλάκωνε η Σκλαβιά τότε όλα, δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει. Πώς διώξαμε από το χώρο τον ελληνικό τους Τούρκους και είμαστε τώρα ελεύθεροι. Αν λέγαμε ότι είμαστε μονάδες, ακόμα θα είμαστε στους Τούρκους. Αν υπήρχε αυτή η τοπάθεια που έχουμε τώρα. Αυτό λέγεται η τοπάθεια, να λέμε δεν μπορώ εγώ ένας. Αλλά θα δούμε παρακάτω. Να ξέρουμε ότι η Ελλάδα σαν τόπος και οι Έλληνες σαν άτομα περάσαμε από κατακτητές. Μας ήρθαν και μας σκλάβασαν. Άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ. 450 χρόνια οι Τούρκοι μας κράτησαν. Όμως έφυγε το σκοτάδι αυτό. Τώρα αναπνέουμε ελεύθερα. Ελεύθερα, τέλος ελεύθερα. Γι' αυτό και μιλάμε ελεύθερα. Αυτά που λέμε τώρα και που είναι γραμμένα και από εδώ που τα βλέπω μπροστά μου, από το βιβλίο «Η Ελλάδα στην Αγχώνη», από το βιβλίο αυτό, δεν τα διαβάζουμε ή δεν τα λέμε για να προκαλέσουμε τρόμο και φόβο μέσα μας προς Θεού. Αν γνωρίζουμε ότι βαλόμαστε και το βλέπουμε με τα μάτια μας και λέμε τι θα κάνουμε, είμαστε οι τοπαθείς. Αν είμαστε τρομοκρατημένοι, είμαστε χαμένοι.
Είμαστε χαμένοι. Τελείωσε. Θέλουμε με αυτά που ακούγονται εδώ πέρα τώρα να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι, έστω και μονάδες, που γνωρίζουν τα βρωμερά σχέδια των ανθρώπων, των ανώμων ανθρώπων της νέας εποχής. Και ότι πάνω από μας υπάρχει παντοδυναμία του Θεού και δεν μπορούν να προσπεράσουν την παντοδυναμία του Θεού με κανένα τρόπο. Λέγει η Γραφή ξεκάθαρα: άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός σκελεύει. Ότι άλλα είναι τα σχέδια τα ανθρώπινα, δεν μπορεί να σκεφτεί να σκοτώσω όπως έλεγε. Και να έχουμε σκοτώσω και να μην μπορώ. Που γίνεται και αυτό το πράγμα. Γιατί βάζει ο Θεός τείχος μπροστά, σου δημιουργεί κάποια προβλήματα εσωτερικά και κάνεις πίσω και φεύγεις. Αυτά είναι του Θεού τα χέρια. Να ξέρουμε ότι γεννηθήκαμε και αυτά των ανώμων να μην υπήρχαν, πάλι θα είχαμε μπροστά μας αγώνα να κάνουμε. Χωρίς αγώνα, μόνο στο νεκροταφείο. Και εκεί δεν υπάρχει, είναι ο αγώνας τελειωμένος. Εδώ είναι ο αγώνας. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, λέω ο Απόστολος Παύλος όταν ζούσε. Εγώ αγωνίστηκα τον αγώνα τον καλό, όλη μου τη ζωή. Και ξέρετε τι λέει ένα ωραίο. Είμαι ζωντανός, εάν εσείς είσαστε όρθιοι πνευματικά. Αν πνευματικά είστε πεθαμένοι, παρόλο ότι ζείτε, σαν σώμα, εγώ τότε δεν είμαι ζωντανός. Παρόλο ότι ζω κι εγώ. Οι Άγιοι να ξέρουμε ότι θέλουν πάντοτε να βρισκόμαστε στη δική τους θέση. Τότε έχουν χαρά. Χαρά μεγάλη. Λοιπόν, οι πάλι που έχουμε να κάνουμε δεν είναι επομένως να παλέψουμε με ανθρώπους με όπλα, με υλικά και αίμα και τέτοια πράγματα, αλλά θα ξέρουμε ότι πίσω από οποιοδήποτε άνομο που έχει δύναμη, άνομο σημαίνει παράνομο, σημαίνει άδικο, πίσω από κάθε άδικο πρόσωπο που έχει εξουσία στα χέρια, δεν είναι άλλος παρά ο Κοσμοκράτορας, δηλαδή ο διάβολος. Για θυμηθείτε τι είπε στον Χριστό: πέσε να με προσκυνήσεις, είπε ο Κοσμοκράτορας διάβολος, και όλοι οι οικουμένοι στην παραδίδω να την εξουσιάσεις. Να είσαι βασιλιάς της οικουμένης. Άρα αυτοί που εξουσιάζουν έχουν προσκυνήσει. Έχουν προσκυνήσει. Εμείς λοιπόν καλούμεθα να μην προσκυνήσουμε. Καλούμεθα να πολεμήσουμε εκείνον που βάζει και προσκυνάνε για να πάρουν εξουσία. Αυτόν έχουμε να πολεμήσουμε. Άρα ο πόλεμος, η πάλι δική μας, είναι εναντίον των αρχών και των εξουσιών, των διαβολικών ταγμάτων. Εναντίον των κοσμοκρατόρων που κυριαρχούν στους ανθρώπους του σκοτεινού τούτου αιώνος. Ο αιωσφόρος και τα ταγματά του έχουν εκπροσώπους, ανθρώπους εδώ στη γη. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν την παρουσία τα τάγματα του διαβόλου, να μας πούνε εδώ είμαστε, σας κυβερνάμε. Τόση μεγάλη ιδιότητα δεν την κάνουν. Αλλά έχουν αυτούς που κάνουν υπακοή και έχουν εξουσία στα χέρια και κάνουν ό,τι υποβάλλουν τα τάγματα των δαιμόνων στους εξουσιαστές. Και ποτέ δεν θέλει ο διάβολος το καλό του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν να πολεμήσουμε το πνεύμα της πονηρίας των δαιμόνων και των δαιμονοκινήτων ανθρώπων. Ανθρώπους δαιμονοκινήτους. Πνευματικός, γράφει εδώ, κατά πρώτον είναι ο πόλεμος αυτός,
και κατά δεύτερον καλύπτει τα υλικά πράγματα. Γι' αυτό και ανάλογος πρέπει να είναι ο τρόπος που θα πολεμήσουμε τα πονηρά πνεύματα και τις δυνάμεις τους. Και στον τομέα του πνεύματος και στον τομέα της καθημερινής υλικής ζωής. Τα όπλα του Χριστού είναι ισχυρά και αποτελεσματικά. Και πρώτον και μεγαλύτερο όπλο είναι το δικό του. Το δικό του του Χριστού, το δίκαιο, που είναι και δίκαιο δικό μας. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να επιβάλλει το θείο δίκαιο, που είναι και δικό μας δίκαιο. Και αυτό το δίκαιο δεν νικέται, λέει ένας προφήτης. Ο Χριστός είναι ογκόλυθος. Και όποιος θελήσει να σπάσει τον ογκόλυθο αυτό, αυτός θα γίνει σκόνη. Και τι θα την κάνει σκόνη, κύριος, θα τον κάνει σκόνη και λυκμίσει αυτόν, θα τον λυκνίσει. Δεν είναι δυνατόν αυτός που δημιούργησε τα σύμπαντα να είναι ο ιτημένος, ο νικημένος. Και να είναι νικητές αυτοί που είναι δημιουργοί του. Αυτοί που είναι χωρίς δύναμη. Να δούμε ποια είναι τα πνευματικά όπλα. Στην προς Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει τα όπλα με ένα όνομα. Λέγει πανοπλία. Πανοπλία. Πανοπλία του Θεού. Πανοπλία σημαίνει όλα τα όπλα. Δεν λείπει ένα όπλο. Το έχουμε αυτή την πανοπλία την έχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Τι κρίμα όμως που έχουμε άγνοια πια είναι αυτή η πανοπλία. Και ξέρετε, και εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή, που γνωρίζω την πανοπλία, που την έχετε ακούσει κι εσείς, δεν την ξέρουμε, γιατί αυτή η πανοπλία στην πράξη φαίνεται, στη θεωρία δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται στη θεωρία. Μιλάει ο Άγιος και λέει, προσεύχεστε, και αυτός την ώρα που κάνει προσευχή ανοίγουν τα ουράνια. Προσευχόμαστε κι εμείς και ο νου μας είναι στα λεφτά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει προσευχή και ότι έχει δύναμη, αλλά δεν κατέχουμε τη δύναμη που έχει προσευχή. Γιατί δεν τη βιώνουμε στην καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν θα αναφέρουμε τα όπλα, να έχουμε γνώση ποια είναι και να κάνουμε κάποια εφαρμογή για να έχουμε και γνώση στην πράξη πια. Στην πράξη πια. Πρώτο όπλο από το προστάσιο του Θεού είναι η παντοδύναμη πίστη. Παντοδύναμη πίστη. Εδώ θα αναφέρω το κολοκοτρόνι. Που λέει ότι θα διώξουμε τον Τούρκο από την Ελλάδα γιατί πολεμάμε για του Χριστού την πίστη την Αγία. Θα το διώξουμε, ήτανε πεποίθησή του, ήτανε ο εαυτός το ίδιος η πίστη, το ζούσε αυτό το πράγμα. Και εφόσον είχε λοιπόν την πίστη που όχι κουνάει βουνά που λέει ο Κύριος, τον ουρανό κουνάει ολόκληρο, έδιωξε τους Τούρκους. Γιατί ο γέρος του Μοριά ήταν η ψυχή του αγώνα. Για τον Χριστό την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Τα καημένη πατρίδα. Αν βγαίνανε από κάτω οι πατέρες που αγωνίστηκαν, τότε εμείς θα έπρεπε να έχουμε φύγει από εδώ πέρα. Προχωράμε λοιπόν. Ονομάζει λοιπόν πρώτο όπλο η πίστη που κουνάει βουνά. Δεύτερο όπλο είναι η ελπίδα. Μιλάμε για ελπίδα και την ακούμε σαν λέξη. Και όμως τη ζούμε στην πράξη καθημερινά. Τη ζούμε κάθε μέρα στην πράξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να περνάει η μέρα
που να μην ακουμπάμε πάνω στην ελπίδα. Ελπίζουμε και ζούμε. Ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε αύριο. Ελπίζουμε ότι θα πάμε στην Αθήνα μπαίνοντας στο τρένο και δεν θα πάθει καμιά ζημιά. Ελπίζουμε ότι παίρνουμε τον γιατρό και θα μας κάνει καλά από μια αρρώστια. Στην ελπίδα ακουμπάμε όλοι. Αλλά δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι με κεφαλαία γράμματα, μεγάλη ελπίδα, πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα, ακατάλητη ελπίδα, αιώνια ελπίδα είναι ο Χριστός. Χριστός, η ελπής του κόσμου. Ελπίζεις, δεν θα αφήσει ο Χριστός. Μονάδα είσαι, δεν θα σε αφήσει ο Χριστός. Το δεν μπορώ που νιώθουμε, όταν σκεφτόμαστε δεινά, φοβερά πράγματα και λοιπά, που μου λυγίζουν τα πόδια. Αυτό το δεν μπορώ μου λυγίζουν τα πόδια, φεύγει από τη μέση όταν έρχεται κάνει την παρουσία του ζωντανή ο Κύριος. Ζει ο Κύριος μέσα. Η ελπίδα είναι μια ανατολή ηλίου ότι χαράζει η γλυκιά ημέρα που περιμένεις. Ότι δεν θα περάσουν τα σχέδια αυτών που θέλουν να υποτάξουν την Ελλάδα σε ξενοκίνητες δυνάμεις. Αυτό είναι η γλυκιά ελπίδα. Πέρα για πέρα. Τρίτον, η ελπίδα λοιπόν σημαίνει θρίαμβος, θριαμβεύει η ελπίδα. Τρίτον, είναι η αγάπη που νικάει τα πάντα. Η αγάπη που νικάει τα πάντα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, της αγάπης η τυραννής, η τυραννία σημαίνει βασιλεία, είναι ακατάλητη, ακατανίκητη. Και αν θελήσουμε να πούμε ποια είναι αγάπη, θα πούμε, ο Κύριος, σαν αγάπη, πέθανε στο Σταυρό και στο Σταυρό επάνω νίκησε το θάνατο. Στο Σταυρό επάνω. Να έχουμε υπόψη μας. Ένα πράγμα. Ότι αν παραχώρησε ο Κύριος και ο Πατέρας του, ο Θεός, αν παραχώρησε τον Κύριό μας σαν άνθρωπο να φτάσει στο Σταυρό και εκεί να αφήσει την τελευταία του αναπνοή σαν άνθρωπος, και λέει και κλείνα στην κεφαλή, εξέπνευσε λέει, του έφυγε η τελευταία αναπνοή. Αν αυτό το παραχώρησε για ένα λόγο, για ένα λόγο και μόνο. Γιατί εκεί έπαθε μεγάλη συμφορά ο διάβολος. Εκεί ήταν λέει του διαβόλου η τελευταία συμφορά που έπαθε. Γιατί είδε να κουνιέται η γη, να σβήνει ο ήλιος, να ανασταίνονται νεκροί την ώρα που ο Κύριος παράδεσε το πνεύμα του. Και λέει, ω, τι έκανα, δεν κατάλαβα ότι ήταν Θεός. Νομίζω πως ήταν άνθρωπος ο Χριστός και αλλιώς δεν το σκότωνα. Δεν θα δεχόμουν να πέρασε από Σταυρό. Αυτός κινούσε τους Εβραίους. Αυτός κινάει και αυτούς που σήμερα κυβερνάνε και ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα. Όμως, με το θάνατο του Κυρίου, νικήθηκε ο Άδης, νικήθηκε ο διάβολος και τα δάγματά του. Αυτό όλο το έργο της νίκης λέγεται αγάπη Χριστού. Αγάπη Χριστού. Λέγει, το έχω πει, το ξαναπώ, θα μαλλιάσω η γλώσσα μου. Ξέρετε ο Άγιος Γιάννης, ο θεολόγος τι έκανε. Δεν υπήρχε μέρα που να μην έλεγε, αγαπάτε αλλήλους. Κάθε μέρα. Δεν κουραζότανε να λέει αγαπάτε αλλήλους. Δεν υπάρχει άλλη αρετή που να έχει το όνομα και το χρώμα του Παραδείσου. Αυτή είναι μόνο. Λέμε λοιπόν, δεν μπορώ λέει να σε αγαπήσω στον άλλον. Βέβαια δεν μπορείς. Ποιος είπε ότι μπορείς μονάχος σου να αγαπήσει εκείνο που σου βγάζει το μάτι.
Άμα δεν πεις Χριστέ, έλα, μάθε με να αγαπώ αυτόν που μου είπες εσύ ότι είναι εχθρός μου, να μου το μάθεις εσύ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, νύχτα, μέρα κλπ. Θα έρθει η ώρα, έρχεται η ώρα, το κατά σιγά σιγά. Διάβαζε Γέρο Παΐσιο σήμερα. Λέει, γέροντα, δεν μπορώ να δείξω στον άλλον ότι τον αγαπάω. Και ποιος σου είπε σένανε ότι την αγάπη τη δείχνουμε. Προσέξτε τι απάντησε ο γέροντας. Η αγάπη μας προδίδει, λέει. Δεν τη δείχνουμε. Δηλαδή, εμείς πάμε να την κρύψουμε και αυτή μας βγάζει και μας προδίδει. Και αναφέρει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Εκείνος, λέει, που αγαπάει, φαίνεται από μία ώρα μακριά. Και εκείνος που μισεί από μία ώρα μακριά, φαίνεται ο Παΐσιος. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, λέει. Άμα έρθει ένας διάβολος και σαν άγγελος, θα σε πιάσει τρομάρα. Και έτσι είναι και αυτός που δεν αγαπάει και δείχνει ότι αγαπάει. Φαίνεται, λέει. Και του φεύγει μακριά ο άρχης και βλέπει, δεν με αγαπάει, ας μου δείχνει ότι με αγαπάει. Έχει ποιότητα αυτό το πράγμα. Ενώ, αν σου έρθει ένας άγγελος, τότε αισθάνεσαι, λέει, γλύκα μέσα σου, λέει. Το ίδιο σημαίνει και με την αγάπη. Έχετε εκείνη που σε αγαπάει, καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάει και περνάει μια άβρα θαλασσινή από πάνω σου και λέει, ωραία, τι άνθρωπος αγάπησε είναι αυτός, το καταλαβαίνεις. Η αγάπη έχει τη δύναμη να περνάει. Όπως και το κακό έχει τη δύναμη, δηλαδή να μην αγαπάς και αυτό περνάει. Τον κάνει τον άλλον και λέει, οχ, αυτός δεν μου αρέσει. Το λέμε, συμβαίνει το πράγμα. Έτσι είναι. Μας προδίδει η αγάπη, λέει ο Γιώργος Παΐσιος. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι ακαταμάχητη, ακατανίκητη. Λέει και ένα παράδειγμα ακόμα και να το πω. Πήγανε, λέει, μια παρέα σε ένα παιδικό σταθμό. Κάνανε την επίσκεψη, αυτοί που είχαν και χρήματα. Και μετά σκεφτήκαν να κάνουν ένα σταθμό για παιδιά. Και περάσανε, λέει, από τον Γιώργο Παΐσιο, να το ρωτήσουν. Και λέει ο Γιώργος Παΐσιος, λεπτά μπορεί να έχετε, τα αγαπάτε όμως τα παιδιά. Άμα τα αγαπάτε, τότε να το κάνετε το παιδικό σταθμό. Και συμπλήρωσε ένας από αυτούς. Καλά λες γέροντα, λέει, γιατί πήγαμε, λέει, 10 άτομα να δούμε τα παιδιά και είπανε, εσείς δεν μας αγαπάτε, αυτοί οι κύριοι μας αγαπάνε. Καταλαβαίνανε τα παιδιά, για πρώτη φορά που είδαν τους ανθρώπους, ποιοι τα αγαπούσαν, ποιοι δεν τα αγαπούσαν. Αν τα αγαπάτε, λέει, κάντε. Η αγάπη νικάει. Δεν είναι η αγάπη ήττα. Η αγάπη νικάει. Και πρώτα εγγύζε μας. Η δοκιμή πείθη. Τρως κάτι, το δοκιμάζεις και λες, αχ, τι ωραίο που είναι. Δοκίμασε με την προσευχή να σε πλησιάσει ο Κύριος, να αγαπάς τον κόσμο. Τότε θα δεις τι είναι η αγάπη. Είναι ο παράδεισος. Το ζεις από τώρα, εδώ στη γη. Είναι ο παράδεισος. Τέταρτο όπλο που είναι ακατανίκητο είναι αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ. Αυτό το φοβάται ο διάβολος. Δηλαδή το κήρυγμα που κάνουμε εδώ πέρα το τρέμει ο διάβολος. Γι' αυτό και ακούς και λένε, μωρέ, τα ξέρω. Του περνάει το μήνυμα ο διάβολος και λέει, τα έχεις ακούσει, εντάξει, πάει και σχολείο, φύγε. Ξέρει ότι άμα θα πας θα τη φάει στη μάπα ο διάβολος, θα σου καθαρίσει μέσα ο λόγος του Θεού. Ό,τι έχεις θα σε μάθει να το πετάς και εσύ έξω, θα αγαπάς το λόγο του Θεού και θα λες, σε αγαπώ Κύριε, έλα, είσαι ο λόγος του Θεού, πέρασε μέσα να με καθαρίσεις. Το ξέρει αυτό ο διάβολος. Είναι δηλαδή ο λόγος του Θεού, μαχαίρι που κόβει. Και πρώτα σε κατέβει το διάβολο, μετά τα αγκάθια που υπάρχουν μέσα. Και ένα πράγμα να ξέρουμε, αν η Ελλάδα, αν η Ασία κάποτε ήταν ολόκληρη γεμάτη από Χριστό, ήταν ολόκληρη γεμάτη από Χριστό, από το λόγο του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη, από το λόγο. Δεν είχαν όπλα, λόγο είχαν. Αλλά λόγω αγάπης, λόγω προσφοράς, λόγω θυσίας, τέτοιο λόγο είχαν. Και είχε τη δύναμη να νικάει. Άρα τέταρτο όπλο είναι ο λόγος. Πέμπτο όπλο είναι αυτό που του δίνουμε τη πιο μικρή σημασία ή αλλιώς είναι αυτό που όταν έρχεται η ώρα ή είμαστε κουρασμένοι ή νιστάζουμε
είδε ή κάποιος μας φωνάζει για να κάνουμε κάτι και λέγεται προσευχή. Την ώρα αυτή προσέξτε το. Ή θα μας κλείνουν τα μάτια, ή κάποια δουλειά θα μας έρθει στο μυαλό, ή κάποιο εμπόδιο θα μπει στη μέση, ή κάποια κούραση θα έρθει. Και λέμε τώρα κουράστηκα, θα την κάνω ύστερα ή αύριο την προσευχή. Ξέρει ο διάβολος την επατοδύναμο όπως. Αφού το χρησιμοποίησε το όπως αυτό και ο Κύριος. Σε στιγμές μεγάλου πόνου που δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς, το όπλο της προσευχής τα χρησιμοποίησε και ο Κύριος. Έβαλε τα γόνατα κάτω, προσευχήθηκε τρεις φορές, έσταξε και αίμα στην προσευχή ο Κύριος. Γιατί το έκανε αυτό? Το είχε ανάγκη ο Κύριος? Προς Θεού. Για να δείξει ότι στην προσευχή κάθε εμπόδιο, κάθε ζημιά που να κάνει πόδιο πειρασμός ή κάποιος άνθρωπος, πρέπει να το ξεπερνάμε, να γονατίζουμε και να μιλάμε. Έλα, σε χρειαζόμαστε. Εάν ακούει ο Θεός έναν άνθρωπο προσευχόμενο, 10 τους ακούει σαν να είναι ατομική βόμβα. 100 ακούει σαν να είναι, δεν ξέρω τι να είναι, να κουνιέται γη και ουρανός. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και το πράγμα. Γιατί δεν έχουμε φτάσει σημείο να καταλάβουμε ότι είναι η προσευχή αναπνοή της ψυχής, αναπνοή του σώματος, ανάγκη για να ζήσουμε. Είναι ανάγκη για να ζήσουμε. Περπατάς και λες, Κύριέ μου, μη με αφήνεις. Τελείωσε. Εδώ στο μυαλό μέσα, άμα κυκλοφορεί ο Κύριος την ημέρα που ζεις και δεν αφήσει το μυαλό σου να σου πάει από εδώ και από εκεί, ένα πράγμα ξέρουμε, ότι είναι ο παράδεισος εδώ, ότι είναι και εδώ. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί, μου δίνει τη μαρτυρία ο Κύριος. Προσευχή, παντοδύναμο όπλο. Ακόμη, θα πάμε τώρα γύρω στο 318 μετά Χριστόν, 318 μετά Χριστόν. Τότε ήτανε αυτοκράτορα στη Ρώμη ο Άγιος Κωνσταντίνος. Επρόκειτο να κάνει μία μάχη εναντίον εχθρού, εναντίον του Λυκηνίου, ενός συνάρχοντα που ήθελε να του πάρει το θρόνο. Πριν κάνει τη μάχη, μεσημέρι, όχι βράδυ, μεσημέρι, βλέπει στον ουρανό επάνω να καλύπτεται από άστρα φωτεινά σε σχήμα σταυρού ο ουρανός. Σταυρό είναι. Από άστρα όμως. Και από το σταυρό δεξιά και αριστερά, αυτό που η Εκκλησία μας έχει, εν τούτο νίκα. Με αυτό θα νικήσεις. Με αυτό θα νικήσεις. Η Ελλάδα νίκησε, νικάει, θα νικάει με το σταυρό. Έχουμε ένα ωραιότατο τροπάριο, το ψάλλει η Εκκλησία μας. Κύριε, όπλο κατά του διαβόλου, το σταυρό σου μας έδωσες. Και συνεχίζει και λέει, ότι νικάμε τα αντίπαλα στρατεύματα, το διάβολο και τους δικούς του, γιατί δεν αντέχει να βλέπει τη δύναμή του. Δεν αντέχει να βλέπει ο διάβολος τη δύναμή του. Να φέρουμε στο μέρος τον κύριο Παΐσιο, που είχε πάει ένας αρχιμάγος στο κελάκι του και πήρε μια πέτρα μεγάλη βράχο, δεν ξέρω τι πήρε ο μάγος, και του λέει, σπάστε με, του λέει. Εγώ θα τη σπάσω, του λέει ο αρχιμάγος του κύριο Παΐσιο. Και κάνει κράκ και τη σπάει. Λέει ο κύριο Παΐσιος, πάω και βρίσκω ένα σβολάκι από χώμα, κάνω το σημείο του σαυρού επάνω, σπάστο, του λέει. Ούτε να το πλησιάσει μπορούσε. Και πήγε να το χτυπήσει τον κύριο Παΐσιο και λέει ο κύριο Παΐσιος, δεν κατάλαβα πώς βρέθηκε από εκεί πέρα. Εγώ δύναμη δεν είχα. Με τη δύναμη, παρακαλώ, του σταυρού. Ζεις ότι ο σταυρός είναι η παντοδυναμία σου. Λοιπόν, με τη δύναμη του σταυρού, όλες οι δυνάμεις, είναι, οι κακές είναι ετοιμένες. Είναι ετοιμένες. Επαναλαμβάνω, Κύριε, όπλο κατά του διαβόλου το σταυρό σου
μας έδωσες. Αυτός που έρχεται να μας προσβάλλει δεν αντέχει στη θέα του, μόνο να το δει, πλησίασε ένα δαιμονισμένο στο σταυρό δίπλα. Θα φωνάζει, με κες θα φωνάζει, το δαιμόνιο από μέσα. Δεν έχει αντοχή να δει σταυρό ξύλινο, σταυρό, οποιοδήποτε σταυρό να δει, δεν το αντέχει. Γιατί είπαμε προηγουμένως, στο σταυρό επάνω έπαθε μία και τη μεγαλύτερη του συμφορά. Εκεί είδε ότι έχασε όλους εκείνους που χρόνια ολόκληρα είχε δικούς του, μέσα στον Άδη. Γιατί από το σταυρό ο Κύριος που άφησε την τελευταία αναπνοή, κατέβηκε κατόπιν σαν Θεός κάτω στον Άδη, κάτω λέει από τη γήνου Άδης, που ήταν οι ψυχές δεμένες από το διάβολο και του πήρε όλες εκείνες που είπανε καλώς όρισες. Όλες εκείνες που είπανε φύγε, δεν τις πήρε. Σέβεται τι θέλησε ο Κύριος. Πέμπτο λοιπόν όπλο είναι σταυρός. Πέμπτο όπλο είναι σταυρός. Θέλω, λέει, γράφει και εδώ, ότι το εξής, μια φωνή, αγαπητέ, μια κραυγή, μια κραυγή με μεγάλη δύναμη, ολόκαρδη, σε σώζει και σε βάζει στον παράδεισο της νίκης και του θριάμβου. Μια φωνή. Έλα, πού είσαι. Προσέξτε. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Εμείς δεν δίνουμε σημασία. Νομίζουμε ότι είναι λόγια απλά. Δεν είναι λόγια, είναι ζωή. Γράφει εδώ ο Κύριος Σωτήρχος. Μια φωνή έβγαλε και ο ληστής, λέει. Και ξέρετε τι έκανε. Έφερε μέσα από τον παράδεισο ολόκληρο. Με μια φωνή μόνο. Νίσθητη μου, Κύριε, όταν είσαι τη βασιλεία σου. Αυτό και μόνο, πέρασε τον παράδεισο μέσα και δεν ήταν ανάγκη να πάει, όπως το είπε ο Κύριος, πήγε. Αλλά το πήρε την στιγμή εκείνη που είπε, έλα Κύριε, θυμίσουμε. Πόση δύναμη έχει ο λόγος με καρδιά όταν λέγεται και δεν είναι ξεκάρφωτος. Γιατί ο ίδιος είπε, φωνάξτε με και είμαι μέσα. Είμαστε, πόσοι είμαστε εδώ πέρα. Λέει, είσαι ένας, δύο. Α, αν είσαστε δύο μαζεμένοι και μιλάτε για μένα, είμαι και εγώ μαζί σας, στη μέση. Εδώ είμαστε αυτοί που είμαστε όσοι είμαστε. Είναι και με το παραπάνω ο Κύριος παρόν. Είναι και με το παραπάνω παρόν ο Κύριος. Δεν απουσιάζει από εδώ ο Κύριος. Τώρα ο Κύριος που είναι ο παράδεισος είναι εδώ μαζί μας. Τώρα ζούμε τον παράδεισο. Αυτή τη στιγμή, πάσα τη βιωτική αποθόμεθα μέρημνα που λέμε στην Εκκλησία. Έχουμε ξεχάσει τα υλικά αγαθά και ζούμε στον παράδεισό του. Είμαστε και στην Εκκλησία που είναι ο παράδεισος. Στην Εκκλησία που είναι ο παράδεισος. Αυτοί οι Άγιοι που είναι μέσα, Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, που μαρτύρησαν κυριολεκτικά από βασανιστήρια φρικτά, ανθρώπινα, δεν τα έβγαζαν πέρα. Διάβαζα τον Ιερό Χρυσόστομο, όπως στη τσάντα μέσα στο αυτοκίνητο, λέει, ένας άνθρωπος που αγαπάει ισχυρά τον Κύριο, τον αγαπάει ισχυρά τον Κύριο, έχει τόση δύναμη, αλλά προσέξτε, τον αγαπάει, έχει αγάπη Χριστού, εκείνος λέει, καν θηρία, καν θάλασσα είναι, καν φωτιά, καν βασανιστήρια, ό,τι και αν είναι, τα νικάει. Δεν είναι δική του η δύναμη, αλλά είναι η αγάπη που είναι φυτρωμένη εδώ και την καλλιεργεί. Μόνο έτσι, αλλιώς δεν γίνεται. Πάω στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή που πηγαίνω, όπως πηγαίνετε και εσείς. Και λέω, Χριστέ μου, δώσε. Εδώ μέσα προσευχόμαστε όλοι. Γιατί έξω να γινόμαστε ένας-ένας και να μην είμαστε έτσι μια γροθιά όλοι και να έχουμε αγάπη. Γιατί τα παιδιά του σκοταδιού, οι αιρετικοί, οι αιχοβάδες, οι αμαρτωλοί, είναι ενωμένοι κάτω από του διαβόλου τη σημαία,
Γιατί εμείς να φαινόμαστε χωρισμένοι και να μην είμαστε μια ενότητα, όπως λέει η Εκκλησία υπέρ της των πάντων ενώσεως. Πού είναι αυτή η αγάπη που κάνει ένα τον άνθρωπο? Σύντομα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευλογία του Θεού και η άπειρη χάρις και το έλεος του χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα πνευματικά και στα πρακτικά. Ξαναδιαβάζω. Η ευλογία του Θεού και η άπειρη χάρις του Θεού και το έλεος του, τρία πράγματα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα πνευματικά και στα πρακτικά. Βλέπετε και του Θεού τα δώρα είναι και πνευματικά και πρακτικά. Ευλογία χάρις, δώρο Θεού. Λέμε λοιπόν, αυτά λέει είναι όπλα, προσέξτε το, ενεργητικής και παθητικής αντιστάσεως. Δηλαδή όταν γίνεται ένας πόλεμος, κάνουμε τον πόλεμο με επίθεση και έχουμε όπλο στο χέρι και πολεμάμε, ή αμυνόμαστε και αντιστεκόμαστε. Τώρα εδώ αυτό που αναφέραμε, πέντε, για ελπίδα, για αγάπη, για προσευχή, για υπομονή, τα πέντε αυτά, το σταυρό του Κυρίου, είναι όπλα πνευματικά και πρακτικά. Και δύο περιπτώσεις είναι. Λοιπόν, όταν προσευχόμαστε και η προσευχή μας έχει ατράνταχτη βάση την πίστη και το εγώ μας είναι πάνω σε αυτά στηριγμένα και τα προσευχόμαστε, πολεμάμε επιθετικά το διάβολο και τις δυνάμεις του. Αυτή είναι η κρίση μας. Αυτό να το χωνέψουμε και τώρα. Ενεργούμε, δεν καθόμαστε όταν προσευχόμαστε. Γέροντα, λέει ένα πνευματικό παιδί, εγώ κάνω προσευχή και το μυαλό μου γυρίζει. Κατάλαβε το, του λέει ο γέροντας. Αυτά τα λόγια που λες, αυτό είναι το όπλο της επιθέσεως. Αφού την τρώει στη μάπα με τα λόγια της προσευχής, υποφέρει κυριολεκτικά ο διάβολος, γι' αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί θέλει να απαλλαγεί από το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι η προσευχή που λες με τα λόγια αυτά, μην τα αφήνεις. Σε παραπλανά όταν σου λέει ότι ξέρεις εκείνο έκανες, το άλλο έκανες, αμαρτωλά πράγματα. Αυτή είναι η πλάνη του διαβόλου, εσύ δεν κάνεις το έργο σου. Είναι όπλο επιθετικό η προσευχή. Δεν είναι αμυντικό. Ο Κύριος είπε ότι όποιο βήμα και να κάνετε, το σταυρό θα κάνετε. Αλλά και η ζωή σας θα μοιάζει με τη ζωή του σταυρού. Ζούμε μέσα στον κόσμο εδώ πέρα. Ο κόσμος είναι έξω, ο περισσότερος, έξω από το νόημα του Ευαγγελίου. Θα πρέπει εμείς να έχουμε τη δειλία, ακόμα και στην Εκκλησία να κάνουμε σταυρό μας, και μέσα στην Εκκλησία. Βρισκόμαστε κάπου έξω και είναι πέντε άνθρωποι και το φέρνει ανάγκη να πούμε κάποιο λόγο Χριστού. Θα μου λόξουμε από φοβό? Πρέπει αντίθετα να ενεργήσουμε. Να ρίξουμε εμείς το λόγο, ώστε να εκείνος χωρίς να καταλάβει, να ανοίξει η συζήτηση, να ρίξουμε το σπόρο του Χριστού. Αυτή είναι η θέση μας. Όχι να έχουμε φοβία τι θα πει ο άλλος, είμαστε χριστιανοί και φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί στον κόσμο αυτό που ζούμε. Και άμα όμοι γέννητο πέσουμε και πεθάνουμε τώρα, θα πούμε Κύριε ξέρεις, τότε συγχώρεσέ με που κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, με προσευχή πάνω στο όνομα του Κυρίου θα κάνουμε επίθεση εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Διαλύονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Διαλύονται. Να το ξαναπώ και άλλη μια φορά. Προσεύχεται ή ο Μωυσής ή ο Αρών. Κύριε, εμείς εδώ που είμαστε τώρα στην έρημο δεν έχουμε όπλα. Έρχονται από πέρα οι εχθροί
και είναι πάνοπλοι. Να όπλα. Δεν μπορούμε να σε μετωπίσουμε. Θα μας εγμαλωτήσουμε και θα γίνουμε πάλι σκλάβοι. Είμαι εγώ μαζί σας, είπε ο Κύριος. Αφού είναι μαζί μας, τι έγινε, τότε ερχόντουσαν οι εχθροί. Αλλά εξαπέλυσε, λέει ο Κύριος, σμήνη από μέλισσες, τους κέντρισαν με τα κεντριά τους εχθρούς, αυτοί τα χάσανε και νομίσανε πως ήταν οι αντίπαλοι τους πάρα πολύ και με πολλά όπλα. Ο Θεός, αυτό το παντοδύναμο, το Γολιάθ, κάνει να τον νικήσει ένας νάνος Δαβίδ. Δεν είναι ο Δαβίδ ο νάνος που νικάει, είναι ο παντοδύναμος από ψηλά, με τη δύναμή του. Δεν είναι, έχουμε μέσα τον Άγιο Δημήτριο, που είχε τον Έστορα, που είχε αντιμετωπίσει το γίγαντα εκεί πέρα και του λέει ο Άγιος Δημήτριος, πήγαινε, του λέει, και τον Λιαίο θα νικήσεις και εσύ θα πεθάνεις, του λέει. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, αίτητος ο εχθρός. Να μην μας περνάει από το λογισμό ότι θα τα βγάλουμε μόνοι μας πέρα. Αυτό είναι τρέλα. Από το λογισμό θα περνάει ότι ναι μεν δεν μπορούμε μόνοι μας, αλλά με τη δική σου δύναμη όλα είναι δυνατά. Πάντα, λέει ο Παύλος, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Σε εκείνο που πιστεύει είναι όλα δυνατά. Ας έρθουμε τώρα και στην παθητική. Είπαμε η προσευχή είναι επιθετικό όπλο. Δεν είναι αμυντικό όπλο. Υπάρχει και η παθητική αντίσταση. Παθητική αντίσταση. Αυτή η αντίσταση είναι δική μας. Η ενεργητική είναι στην προσευχή του Θεού. Δίνει ο Θεός τη δύναμη. Εδώ έχουμε και εμείς. Γιατί ποτέ ο Θεός δεν σου λέει, ξέρεις, εγώ μόνο θα σε κάνω να νικήσεις, αν δεν βάζεις και εσύ το χεράκι σου. Το καταλάβαινε το πράγμα. Σε όλα μας τα έργα που ζητάει να κάνουμε, λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά θα κάνεις και εσύ το χεράκι σου λίγο. Τι μου περνάει από το λογισμό τώρα. Τον διαβάζω κάθε μέρα. Τόσο πολύ δεν το χορταίνω τον κύριο Παΐσιο. Λέει, γέροντα, λέει, κάποιος γεννήθηκε από τους γονείς του με πολλά, πολύ μεγάλη κακή κληρονομικότητα και ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά παρά να κάνει το κακό, αφού γεννήθηκε έτσι. Και απαντάει ο γέροντας, τώρα θα μας πεις και εσύ ότι φταίνε οι γονείς, φταίει και ο Θεός. Αυτό είναι βλαστημία, λέει. Αν καταλαβεί ότι γεννήθηκε με κακή κληρονομικότητα, προσέξτε το. Προσέξτε το. Γράφει ο γέροντας. Λίγη προσπάθεια να κάνει, λίγη και πολύ φιλότιμο να έχει, λίγη προσπάθεια και πολύ φιλότιμο, ο Θεός θα τον ανακηρύξει ήρωα. Και προχωράει. Θα τον ανακηρύξει ήρωα. Παράδειγμα. Ένα παλικάρι του αφήνουν οι γονείς μια κληρονομιά ατάνταχτη. Την διπλασιάζει την κληρονομιά. Άλλο παλικάρι πεθαίνουν οι γονείς και τα αφήνουν χρέη. Και κατορθώνει το παιδί που έχει χρέη να βγάλει τα χρέη και να κάνει μεγαλύτερη περιουσία από τον άλλον. Ποιος έχει, λέει, μεγαλύτερο έπαινο από τους δύο. Του άφησε κακή κληρονομιά οι γονείς. Δεν αφήσανε τίποτα. Χρέος στην πλάτη. Έτσι γεννήθηκε ο εκείνος που γεννιέται από τους γονείς πιο ελαττώματα. Το αφήσανε χρέος οι γονείς. Προσπαθεί να βγάλει το χρέος και να κάνει πάνω του. Λίγη προσπάθεια, μεγάλη φιλοτιμία και βοήθεια Θεού και είναι ήρωας απέναντι του Θεού. Δεν υπάρχει αδύνατο. Λόγοι Παϊσίου αυτοί, έτσι, λόγοι Παϊσίου αυτοί. Αδιαφορία λοιπόν δεν υπάρχει. Ερχόμαστε τώρα να δούμε την παθητική αντίσταση. Παράδειγμα, εάν οι Έλληνες όλοι σταματήσουν να πίνουν κοκακόλα, από πού παράγεται η κοκακόλα, Αμερική.
Αμερική. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησε. Κοκακόλα. Την Αμερική. Ωραία. Αν όλοι σταματάγαμε και σταματήσουμε να πίνουμε κοκακόλα, γίνεται ένα σαμποτάζ, λέει εδώ το βιβλίο. Το λέμε σαμποτάρισμα. Εντάξει. Αλλάζουν τότε τρόπο ζωής αυτοί οι κύριοι. Γιατί από εκεί ήρθε, έχουν έρθει αυτοί, αυτός ο μηχανισμός, ο ξενοκίνητος εναντίον της Ορθοδοξίας της Ελλάδας. Φέρανε την κοκακόλα, φέρανε τη μουσική, φέρανε άλλο τρόπο ζωής, άλλους τρόπους ζωής μες στην Ελλάδα και έχασε το πρόσωπό της Ελλάδας. Αν λοιπόν εμείς δίλαμε παθητική αντίσταση, σήμερα την κοκακόλα, αύριο έξω οι χωροί τους, μεθαύριο έξω τα προϊόντα τους, όλα ένα-ένα. Μας, όχι να μας αποβάλλουν από την τηλεόραση και λέμε πάμε. Αυτή είναι αιχμαλωσία. Είναι σκλαβιά αυτή. Και λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Έτσι κατάφεραν και μπήκαν μέσα στα σπίτια μας, μέσα στην Ελλαδίτσα, άλλαξαν το πρόσωπο της Ελλαδίτσας με τα προϊόντα τους. Και με τη συμπεριφορά την ανάλογη που ήρθε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν λοιπόν εμείς κάναμε παθητική αντίσταση και λέγαμε αντιστεκόμαστε. Ούτε κοκακόλα, ούτε ροκ, ούτε ρούχα αμερικάνικα, ούτε σίγουρα αμερικάνικα, ούτε το ούτε το άλλο. Τέρμα. Φταίμε ή δεν φταίμε. Γι' αυτό από εκεί πώς θα ζήσουν. Ποιο δεν είπα θα ζήσουν, Γιώργο. Δεν είπα θα ζήσουν, Γιώργο. Αφού πάνε, είπαμε προηγουμένως, όλα αυτά είναι προϊόντα για να αλλάξουν τα πιστεύω τα δικά μας εδώ πέρα. Ποιο είναι πιο προτιμότερο. Να πέρα αυτά, εμείς θέλουμε να είμαστε Ορθόδοξοι και Έλληνες. Τώρα μας παραδώσανε μέσα σε έναν κόσμο χάους. Που ζούμε ανακατεμένοι σε μια Βαβυλωνία, έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Είναι καλό αυτό. Εμείς το λάδι που το στέλνουμε από εκεί, να μην το πάρουμε το λάδι αυτό από εκεί. Το λάδι αυτό από εκεί. Άκουσε. Τόσα χρόνια πώς κάναμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έτσι γίνεται τα πράγματα. Λοιπόν, όχι. Ανάμεσα σε δύο κακά, θα το πω έτσι, προτιμάς, αλλά αν και εδώ δεν υπάρχει κακό, προτιμάς το μικρότερο. Δηλαδή λες. Θυσιάζω το λάδι, προκειμένου εμένα να με σκλαβώσει τα παιδιά μου, τα δυσέγγωνα και τα δυσέγγωνα, να μην ξέρουν να μιλάνε ελληνικά μεθαύριο, τι να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μιλάνε ελληνικά μεθαύριο. Αλλά παραδείγματα έφερα, δεν έφερα για. Ναι, είπα. Ξέχωρα το ότι θέλουν τη γλώσσα μας, την ελληνική, να μην έχει το σχήμα που έχει τώρα, να είναι τα γράμματα όλα λατινικά και να μην είναι ελληνικά, το αντιλαμβάνεσαι γιατί που προχωράει το πράγμα. Προχωράνε μέχρι που θα χάσουμε και τη γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμά μας εντελώς. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είπαμε δώσαμε αυτά που δώσαμε και ερχόμαστε τώρα, τι ώρα είναι? Και τέταρτο. Πόσο? Το και τέταρτο. Τελειώνουμε. Λοιπόν, δεινά είπαμε την περασμένη φορά. Αλλά δεινά, στα οποία παραδεινόμαστε μόνοι μας. Από την μόνοι μας, εντελώς μόνοι μας. Δεν έχουμε αγαπήσει αυτόν που έκανε και κάνει ως τώρα την Ελλάδα να ζήσει, που λέγεται Χριστός. Δεν εκτιμάμε μετά τον Χριστό τους πατέρες μας που έχησαν το αίμα τους, έδωσαν τη λεβεντιά τους στις μάχες, πάμε και από εκεί να σβήσουμε τον ηρωισμό, αφού θέλουν να καταργήσουν και τις παρελάσεις και τις εορτές και τα πάντα, βλέπουμε και χαιρόμαστε. Ζούσαμε την παρέλαση και τη χαιρόμαστε. Τώρα λέει, ξέρετε πως ξεκινήσανε, ήμουν αλικιάρχης εγώ τότε και ήρθε διαταγή και έλεγε, όσοι θέλουν θα παρελάσουν. Τα παιδιά, τι, θα λέγανε. Ορμή τα λέγανε. Ναι, θα λέγανε. Βεβαίως, λέγανε. Παιδιά. Και χώσανε μόνο τα καλά παιδιά. Μας έφεραν στα 20, 30, 50 παιδιά και έκαναν παρέλαση. Τώρα λοιπόν, όσοι θέλουνε, πάρτε την. Χάστε και την ημέρα της εορτής, 25 Μαρτίου, πήγαινε να κάνετε μάθημα. Και δεν έχει στρατό η παρέλαση. Ναι, φάτε τη στη μάπα τώρα να καταλάβετε ότι αφού λοιπόν δεν θέλετε να πάτε στην παρέλαση μια ώρα δύο και οι καθηγητές και οι μαθητές από τη μεριά, γιατί πρώτα φταίμε εμείς. Και μετά τα παιδιά, έτσι δεν είναι. Γίνονται παρελάσει και μου λέει ένας γυμναστιάς. Κύριε Αδάμ, λέει, μόνος μου λέει στην παρελάση. Καθηγείται καθόλου.
Το καταλαβαίνετε καλά και το πάθανε. Λοιπόν, άμα λείπει ο Σαμπάνι στα πρόβατα θα είναι Βαγγέλη. Χωρί ο Σαμπάνι πρόβατα. Αδέσποτα. Αδέσποτα τέλειο. Και γυρίζουν τα παιδιά. Και δεν είναι. Ναι. Μου το λέγε, φέτο μου το λέγε. Μόνο μου είμαι. Οι καθηγητέ λοιπόν όλοι. Είναι πράγματα. Και όσο πάνε. Λοιπόν, σου λέει και αυτοί αφού δεν πάτε. Αφού το πέτυχε τον κόλπο τους, να πάνε όσοι θέλουν, τώρα λοιπόν λέει κάτι έξω επανελάσσεις. Έξω επανελάσσεις. Θα σηκωθούμε εμείς οι μεγάλοι να κάνουμε παράλασσεις. Κάθε τίτλος που να θυμίζει έθνος. Όπως από όλα τα υπουργεία καταργήθηκε ο τίτλος εθνικής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά η λέξη εθνικής. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δυσκυμάτων καταργήθηκε. Δεν υπάρχει εθνικής. Υπουργείο Παιδείας. Σε λίγο θα το καταργήσουν και από την ομάδα του ποδοσφαίρου. Θα έρθει και αυτή η ώρα. Τι θα καταργήσω, από την Εθνική Ελλάδος. Βέβαια, δεν θα τη λέμε Εθνική Ελλάδος, θα τη λέμε κάπως αλλιώς. Έξω και τι λένε. Έξω Εθνική Ουγγαρία, Εθνική Ελλάδα. Ναι. Αφού το καταργήσαμε τώρα από όλα τα υπουργεία. Από όλα. Μεικτή Ελλάδος θα λέγεται. Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι σκόπιμο όλα αυτά γιατί πάμε λέει να ιδρύσουμε οι άνθρωποι, να φτιάξουμε μία θρησκεία που να ονομάζεται. Οικουμενισμός, ξαναρχόμαστε στο ίδιο. Ενωμένες όλες οι θρησκείες. Ναι, και ο οικουμενισμός σημαίνει θρησκεία του διαβόλου πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Ο άνθρωπος είναι θεός για να φτιάξει θρησκεία. Είναι δυνατόν. Άρα προσκυνάμε το εγώ μας. Ναι. Αυτή είναι η στην ουσία της. Τελειώνοντας έχω να πω ότι η Ελλάδα μετά από όλα αυτά είναι και θα είναι, εφόσον το θέλουμε, στην Αγχώνη. Εκτός αν επιτρέψει ο Κύριος να έρθει κάποιος πεφωτισμένος ηγέτης να τα διορθώσει όλα αυτά και να τα ανατρέψει. Μόνο το δύσκολο πράγμα. Είπε ο κύριος Τάκης, σωστότατη κουβέντα, αν ο Κύριος λέει, προσέξτε, στον Ισραηλιτικό λαό, επειδή οι άνδρες ήσαν ανίκανοι να κυβερνήσουν, λέει η Παλαιά Διαθήκη, ήσαν ανίκανοι να κυβερνήσουν σαν βασιλείς, γράφει μέσα, δια το μη υπάρχει άνδρα, επειδή δεν υπήρχε άνδρας ικανός να κυβερνήσει, εβασίλευσε Δεβόρα, κυβέρνησε μια γυναίκα. Το καταλαβαίνετε αυτό τι γίνεται. Λοιπόν και τώρα, κάτσε Γιωργάκη μου, φύγε Γιώργο, φέρνουμε κι εμείς, φύγε Γιώργο, στο καλό. Λοιπόν, και εμείς, λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην υπάρχει άνδρας πιστός, θα βασιλεύσει η Δεβόρα. Εκεί θα φτάσει το πράγμα. Όχι Ευαγγέλη μου, είπε και μη σε ελπιδοφόρα μη σε λέει, εκτός αν ο Κύριος είπε. Ο Κύριος δεν επιτρέπεται να βλέπεις. Φωτίσει κάποιον. Μπορεί από το πικρό να βγάλει γλυκό, μπορεί από το σκοτάδι να βγάλει φως. Λέγε τώρα. Να σου πω για την Κοκακόλα που είπες τότε. Του 68, που είχαμε κάνει ένα σεμινάριο με τη ΔΕΗ μέσα εκεί, μας πρωτοφέρανε Κοκακόλα. Δεν τη γνωρίζαμε. Όχι. Τι είναι τούτο, τι είναι εκεί, από την Αμερική, τούτο. Και πετάγεται κάποιος, το θυμάμαι λες και είναι. Μας φέρανε λέει για να μας υπνώσουνε. Το θυμάμαι λες και είναι τώρα. Το 68 μιλάω τώρα, πόσα χρόνια. Και το θυμάμαι λες και είναι τώρα. Και λέγαμε, θυμάμαι το μποκάλι που το είχαν αυτά και λέω, τι πράγματα. Αυτό είναι για να μας υπνώσουν οι Αμερικάνοι και να το. Ήταν τα προϊόντα τους. Αυτά και μας βγάλανε. Ό,τι πρόσφερε ο διάβολος υλικό αγαπώ. Πίναμε τη λεμονάδη, πορτοκαλάδα, τα αυτά τώρα γίνανε όλα. Μεταγόρασαν όλα. Ναι, όλα τα πήραν. Πόσα λεφτά θέλετε. Στο όνομα του πατρός, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Την οικουμένησα γυναίσας, φιλάνθρωπε δόξασι.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Και ώρα καλή. Καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε καλά. Τα παιδιά τα κουβαλάνε. Τη Δευτέρα η επόμενη. Τώρα να κάνουμε ρεπόρτ. Λελειμμένοι, εμείς θα δώσουμε ραντεβού με το Βασιλάκι. Εσύ να με βλέπεις και θα σε ενημερώσω. Θα σε ενημερώσω. Για εδώ, για εδώ, όπου πάτε. Μπορεί να είναι και Τρίτη, μπορεί να είναι και Τετάρτη. Εντάξει. Απλά θέλω ενημέρωση. Θα σε ενημερώσω. Θες και εσύ να είσαι. Άντε, γεια σας. Θα σε ενημερώσω. Αφού είπαμε για το.